Τώρα, κυρίες και κύριοι, οργή, καταδίκη αλλά και παγκόσμιος αποτροπιασμός για την on-camera εκτέλεση του 47χρονου Βρετανού ομήρου Άλαν Χένινγκ από τζιχαντιστές, ο οποίος είχε πάει στη Συρία ως οδηγός για να βοηθήσει στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το βίντεο έχει τίτλο «Ακόμα ένα μήνυμα στην Αμερική και τους συμμάχους της» και ο 47χρονος Βρετανός είναι ο τέταρτος όμηρος που εκτελείται από τον Δήμιο του Ισλαμικού Κράτους. Ο Βρετανός Όμηρος έχει γονατίσει στο έδαφος. Δίπλα του ο μασκοφόρος εκτελεστής κρατά απειλητικά ένα μαχαίρι. Ακόμη ένα βίντεο φρίκης από το Ισλαμικό Κράτος. Αυτή τη φορά θύμα αποκεφαλισμού ήταν ο 47χρονος Άλαν Χένινγκ, οδηγός ταξί από το Μάντσαστερ, ο οποίος απήχθη από τους τζιχατιστές ενώ μετέφερε ιατρικές προμήθειες στη Συρία τον Δεκέμβριο. I am Alan Henning. Because of our Parliament's decision to attack the Islamic State, I, as a member of the British public, will now pay the price for that decision. The blood of David Haines was on your hands, Cameron. Alan Henning will also be slaughtered, but his blood is on the hands of the British Parliament. Obama, you have started your aerial bombardment in Sham, which keeps on striking our people. So it's only right we continue to strike the necks of your people. Στο τέλος του βίντεο, ο τζιχαντιστής απειλεί να εκτελέσει και έναν Αμερικανό πολίτη, τον Πίτερ Έντουαρντ Κάσινγκ. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας διεμήνυσε ότι η χώρα του θα κυνηγήσει τους δολοφόνους με κάθε μέσο. Ο Άλαν Χένινγκ ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός και πράος. Μαζί με τους μουσουλμάνους φίλους του πήγε στη Συρία για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Η χώρα θρηνεί την απώλειά του. Τη δολοφονία του Άλαν Χένινγκ καταδίκασε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές παράδειγμα της βαρβαρότητας αυτής της οργάνωσης και γι' αυτό ο πρόεδρος έχει θέσει σε εφαρμογή μια στρατηγική για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει το Ισλαμικό κράτος. Την ίδια ώρα συγκλονίζει το μήνυμα του 80χρονου άρρωστου πατέρα του Τζον Κάντλι, που κρατείται από μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Ο Πολ Κάντλι από το κρεβάτι του νοσοκομείου οικετεύει τους τζιχατιστές να απελευθερώσουν τον γιο του Τζον. And I ask you, from all that is sacred, to help us and allow him to return him safely to those he loves and those who love him. Συγκλονιστικό το μήνυμα Βάνα Κουτρουλού της οικογένειας του Πίτερ Κάσινγκ, τον οποίο έχουν προειδοποιήσει οι τζιχαντιστές ότι θα είναι το επόμενο θύμα. Ακριβώς. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα το μήνυμα της οικογένειας του Κάσινγκ. Οι γονείς του, ο Έντ και η Πόλα Κάσινγκ, απίφθηναν δραματική έκκληση προς τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους να δείξουν έλεος και να τον απελευθερώσουν. Οι γονείς του Κέσινγκ είπαν ότι ο γιος τους πλέον ονομάζεται Αμπντούλ Ραχμάν Κέσινγκ, καθώς ασπάστηκε το Ισλάμ. Ο 26χρονος, να πούμε ότι ήταν βετεράνος πολέμου στο Ιράκ και επέστρεψε στη Συρία εργαζόμενος στον τομέα της υγείας για να βοηθήσει θύματα πολέμου. Μάλιστα, όμως, Βάνα, τεταμένο είναι και το κλίμα με επεισόδια στα σύνορα της Τουρκίας με την Συρία και είχαμε και το μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι αν συνεχίσετε έτσι, αν απειλήσετε κάποιον από τους δικούς μας στρατιώτες ή τους πολίτες, έδειξε και αυτός τα όπλα του. Έτσι ακριβώς είναι. Απείλησε με αντίπεινα στην περίπτωση που πειράξουν οι τζιχατιστές τους Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι αναμένεται να εμπλακούν στις επιχειρήσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει. Και την ίδια ώρα είχαμε επεισόδια για ακόμη μια φορά, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, όταν εκατοντάδες Κούρδοι πρόσφυγες συνοστήθηκαν, κατέκλυσαν τα τουρκικά σύνορα για να παρακολουθήσουν άπραγοι, ανήμποροι και έντρομοι, την πολιορκία της πόλη Κομπανή, που βρίσκεται σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα και την οποία πολιορκούν οι τζιχατιστές προκειμένου να την καταλάβουν τις τελευταίες ημέρες. Όπως βλέπουμε, οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αποθήσουν τους Κούρδους πρόσφυγες. Να πούμε ότι περισσότεροι από 160.000 πρόσφυγες έχουν περάσει τα σύνορα τις τελευταίες εβδομάδες προς την Τουρκία. Βάνα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στην εσωτερική